12 τυρε... Πόση ώρα? 12 λεπτά. Με μία ανοχή κατά τα γνωστά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλο και πιο στενοχωρημένος έρχομαι στην αίθουσα αυτή. Γιατί η μάχη που γίνεται δεν είναι για να σωθεί η χώρα, αλλά είναι για το ποιος φταίει. Και εδώ μέσα άκουγα από το σπίτι μου πριν έρθω και εκτός αιθούσης στα κανάλια η αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι φταίει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, η διάποψη των Νεοδημοκρατών είναι ότι φταίτε εσείς. Παρουσιάζεστε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ ως νέο κόμμα. Όταν ένα κόμμα πηγαίνει από 3-35 και ένα άλλο κόμμα πάει από 44, δεν είναι νέο κόμμα. Είναι μετακόμιση. Γραφείο μετακομίσεων. Να εξηγούμεθα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σας παρακαλώ. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι νέο κόμμα, είναι το η παλιά πελατεία του ΠΑΣΟΚ, οι κρατικοδίαιτοι, όλοι αυτοί που διοριζόντουσαν επί χρόνια, οι οποίοι αποτελούν το ΣΥΡΙΖΑ. Και τι λένε συνεχώς οι αγορητές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εσείς παίρνατε τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Μα αφού τα στελέχη τους μετακόμισαν σε εσάς, παίρνανε εμέσως και αυτοί τα δάνεια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αν όλο το ΠΑΣΟΚ στελεχειακά έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ, τα δάνεια τα πήρε το ΠΑΣΟΚ, δεν έκανε χρήση, τα στελέχη αυτά δεν έκανε χρήση που μετακόμισαν σε εσάς? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Παρακαλώ ησυχία, ακούτε με προσοχή. Λοιπόν, πάση περιπτώσει πάμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο στην αίθουσα αυτή. Βέβαια τον κύκλο δεν θα το τετραγωνίσουμε, τη χώρα μας θα καταστρέψουμε. Θα σας πω σήμερα και όλα, να μην σας πάω μακριά. Δέχθηκα κάποιους που είναι τα ιδιωτικά γεροκομεία που έχουν και μου είπαν ότι το 13% του ΦΠΑ το πήγατε 23%. Και τα γεροκομεία τώρα δεν είναι τα εύρωστα γεροκομεία του παρελθόντος. Τώρα όλοι έχουν πάρει τους πατεράδες, τους ηλικιωμένους και τις μανάδες στο σπίτι για να παίρνουν τη σύνταξη. Τα γεροκομεία τώρα είναι κάτι εγκαταλελειμμένοι που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώνουν. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Μετά με επισκέφτησαν από τον Νεόριο Σύρου οι εργαζόμενοι. Λέω για να δω, ήξερα ότι είναι ένα ναυπηγείο περιοπής που ιδρύθηκε παλαιότερα και που έχει συνδεθεί με τη Σύρο. Λένε, έχουν εκφράζουν φόβους ότι ο εκεί δήμαρχος, επειδή μου φέρανε και δημοσιεύματα, ο εκεί δήμαρχος προσκύμενο σε κάποιο κόμμα της κυβέρνησης, όχι το μεγάλο, το μικρότερο μάλλον, ο εκεί δήμαρχος λοιπόν θέλει να κάνει, λέει, το χώρο των ναυπηγείων μαρίνα. Θεωρεί ότι είναι καλύτερα για τη Σύρο να είναι τουριστικό θέρετρο, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει. Και έχουν βάλει πλώρη να απαξιώσουν το ναυπηγείο. Κάνανε μια απεργία 3,5 μήνες, το απαξίωσαν και τώρα η επανέναρξη των εργασιών του ναυπηγείου είναι πολύ δύσκολη. Άρα πάει και η Σύρος. Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει. Η κυβέρνηση, ο δε επιχειρηματίας που το έχει, προτιμάει να σώσει την Ελευσίνα και θυσιάζει τη Σύρο. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Και 1.300 περίπου θα μείνουν στο δρόμο. Δηλαδή, ενώ συνεχώς λουκέτα από παντού και καταστάσεις νοσηρές ακούγονται, το κυβερνητικό στρατόπεδο λέει ότι πάμε καλά. Πάμε καλά. Και πουλάει αεροδρόμια, πουλάει, δεν ξέρω τι άλλο, πολλά πράγματα πουλάει, τα οποία βέβαια ήταν ελληματικά αυτά. Αυτά ήταν ελληματικά.
αλλά ελληματικά ήταν εξαιτίας του κομματικού κράτους που υπήρχε. Αυτά τα, όλες αυτές οι επιχειρήσεις που ήταν ελληματικές δεν ήταν γιατί είχαν τίποτα οι επιχειρήσεις, δεν είχαν βιωσιμότητα. Ο τρόπος που διοικούντο και αυτοί που προσελαμβάνοντο και ο τρόπος που ετύχανον διαχείρισης οδηγούσε στην πτώχευση. Έτσι οδηγηθήκαμε στην πτώχευση. Και βγάλαμε το συμπέρασμα ότι οτιδήποτε κρατικό είναι ελληματικό. Και φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι δεν τα πουλάω. Και τώρα έρχεται για λόγους εθνικής ανάγκης και τα πολύ. Και επειδή η πραγματικότητα δεν αλλάζει, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε. Δεν είναι κακό να βάλει κανείς μυαλό στην πολιτική. Επί 5 χρόνια να ακολουθεί τρελούς δρόμους υποσχόμενος ότι υπάρχουν άλλες λύσεις και μια ωραία πρωία να έρχεται να ομολογεί ότι δεν υπάρχουν άλλες λύσεις και να τα πωλεί όλα και να ξεπερνάει και τη δεξιά σε διάθεση πώλησης, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι ομολογία σοφροσύνης. Εγώ δεν το δέχομαι ως κακό. Διερωτώ με όμως, αυτές οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες κάνουμε στον τόπο αυτό μπορούν να γίνουν από μια κυβέρνηση που πήρε με 45% αποχή το Σεπτέμβριο, δηλαδή επί του 55% του εκλογικού σώματος, πήρε 35% και 3,5% του καμένου, να το βάλουμε πόσο, 40, βίασα, δεν είναι 40, 40 επί 55 κάνει 22. Δεν μπορούν, κύριοι, οι αλλαγές αυτές να γίνουνε από το 22% του ελληνικού λαού. Γιατί είναι στρατηγικές αλλαγές, είναι μεγάλες αλλαγές που πρέπει να αποφασιστούν από μια κυβέρνηση σοβαροτέρου και ευρυτέρου κοινωνικού πέλματος. Ήρθα σε επαφή σήμερα κιόλα με κάποιον επίσημο ξένο, στον οποίον επέμεινα ότι είναι λάθος η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Εκείνος επέμενε να με πείσει ότι πρέπει να βοηθήσω την κυβέρνηση άμα ακολουθεί δρόμο η κυβέρνηση ευρωπαϊκό. Λέω, και η Ελλάδα και η Ευρώπη κάνατε από την πλευρά του έκαστος ένα μεγάλο λάθος. Ποιο είναι το λάθος που κάνατε? Εσείς στην Ευρώπη πήγατε να εφαρμόσετε στην Ελλάδα μεταρρυθμίσεις που δεν τις ταιριάζουν, γιατί η Ελλάδα έχει μια ψυχολογία βαλκανική. Να εξηγούμεθα, έτσι. Έχει μια ψυχολογία δύσκολη. Δεν προσαρμόζεται εύκολα στο μεταρρυθμιστικό πνεύμα η Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπετε κοινωνικές τάξεις εμένουν στο μη άνοιγμα επαγγελμάτων, εμένουν στα κεκτημένα, εμένουν στο ένα, εμένουν στο άλλο. Ταμεία μου ζητούν να μην συγχωνευθούν. Και σήμερα με επισκέφθη ένα ταμείο από τα μεγάλα ταμεία και μου ζήτησαν, επειδή είναι πλούσιο ταμείο, να μην συγχωνευτεί με τα άλλα ταμεία γιατί θα χάσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Άρα έχουμε μια χώρα δύσκολα προσαρμοζόμενη. Μια πολύ δύσκολα προσαρμοζόμενη χώρα. Οι Ευρωπαίοι αυτό δεν το γνωρίζαν. Οι Ευρωπαίοι πίστευαν ότι μπορούσαν το ρούχο να το βάλουν σε οποιοδήποτε κορμί και θα προσαρμοζόταν το ρούχο. Δεν πάει όμως έτσι. Λοιπόν, ενημέρωσα ότι χρειάζεται αλλαγή της ατζέντα των μεταρρυθμίσεων ώστε να γίνουν φιλικότερες και επιμένω ότι οι αλλαγές τις οποίες πάμε να κάνουμε δεν μπορούν να γίνουν από το 20% του ελληνικού λαού και οι άλλοι να βρίζουν. Συγκεκριμένα να σας πω, έχω δει την τελευταία εβδομάδα 10.000 ανθρώπους και επειδή λένε οι δημοσιογράφοι, κακώς, εγώ δεν πρόκειται να δώσω ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ και το ξέρει και ο Τσίπρας. Λοιπόν, μου λέγανε, επειδή ακούγανε ότι θα δώσω ψήφο από τους δημοσιογράφους, κακώς επαναλαμβάνω, μου λέγανε, με πλησιάζανε, μην τυχόν δώσεις, θα καταστραφείς και εσύ μαζί τους, θα πεις και εσύ στον τάφο μαζί τους. Ένας δεν βρέθηκε να μου πει δώσε. Ναι, αν θέλετε ελάτε δίπλα μου και αν βρεθεί ένας μεταμφιασμένος να είστε, να μην σας γνωρίζουν. Δεν ξέρω αν σας γνωρίζουν κιόλα. Λοιπόν, αν αμφιβάλλετε, ο κύριος Θοδωράκης είπε ότι εγώ θα δώσω ψήφο. Ξέρει ότι δεν θα δώσω. Έτσι δεν είναι? Γιατί εγώ διαφωνώ, εγώ είμαι πολύ ευρωπαϊστής και πολύ υπέρ του ευρώ και οι ξένοι πιθανολογούσαν ότι θα δώσω ψήφο λόγω της μεγάλης μου αγάπης προς το ευρώ, γιατί το θεωρώ το ευρώ τελείως απαραίτητο για την ανάπτυξη της χώρας.
Εγώ συγχώρεσα τον Καραμαλή παρά τα χίλια, τον γέρο Καραμαλή, παρά τα μοίρια λάθη που είχε κάνει, γιατί έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και το Σιμίτι, παρά και αυτός τότε είχε ένα περιβάλλον με όλο απατεώνες, τον συγχώρεσα λόγω της ΟΝΕ. Ήτανε στρατηγικά επιτεύγματα αυτά, είσοδος της Ελλάδας στην Ευρώπη επί Καραμαλή και στην ΟΝΕ επί Σιμίτι. Λόγω λοιπόν της μεγάλης μου αγάπης προς το ευρώ, και στην αίθουσα αυτή ήμουνα ο μόνος που δεν ταλαντεύτηκα ποτέ για το ευρώ. Όλοι ταλαντευτήκατε. Στη Νέα Δημοκρατία πήγανε ευρώ, δραχμή, πήγανε. Εσείς στη ΣΥΡΙΖΑ δραχμή, τώρα το γυρίσατε, έτσι. Οι άλλοι τώρα γίνανε δραχμή μάλλον. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος, τον βλέπω μπροστά μου, έγραφε σε μια εφημερίδα την Κυριακή ότι εγώ θέλω να γίνω υπουργός οικονομικών. Ακούστε πώς έγινε. Με είχε καλέσει ο Παπαδάκης στον Αντένα και του έλεγα ότι πρέπει να μπουν μόνο τεχνοκράτες, γιατί οι πολιτικοί απαξιώθηκαν, είναι άχρηστοι. Έτσι του είπα. Και μου λέει, αν σου βάζανε το πιστόλι στον κρόταφο και σου λέγανε ένα υπουργείο, ποιο θα έπαιρνες? Είπα το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν σημαίνει, κύριε Θεοχαρόπουλο, ότι το ζητώ. Το παραχωρώ σε εσάς. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Α, έχω. Έχετε. Όχι, δεν πάτησα νωρίτερα. Δεν με προσοχή. Σας ακούμε όλοι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εν ολίγης, όσο και αν νομοθετείτε, στο βρόντο νομοθετείτε, η κοινωνία δεν παρακολουθεί. Ο Σαμαράς έλεγε ότι σε ένα μήνα τελειώνουμε με τα μνημόνια. Ό,τι και να λέτε κι εσείς, θα διαψευστείτε. Επειδή αγαπώ τον Πρωθυπουργό εγώ, του ζητώ να μην έχει το τέλος των δύο προηγουμένων του Γιωργάκη και του Σαμαρά και τον παρακαλώ να με ακούσει. Τον παρακαλώ να με ακούσει να ανέβει στο Προεδρικό Μέγαρο να υποβάλει την παραίτησή του. Είναι η μόνη σοβαρή. Γελάτε βεβαίως, αλλά όταν το κάνει θα κλάψετε. Λοιπόν, είναι η μόνη γενναία λύση. Δεν είναι πράξη αδυναμίας να παραιτείται ο Πρωθυπουργός όταν αυτό γίνεται για τη χώρα. Είναι πράξη ευθύνης. Το ότι γελάτε σημαίνει ότι έχετε γαλουχηθεί σε ένα αριστεράς παλιάς κοπής πνεύμα και δεν μπορείτε να προσαρμοστείτε. Εγώ πιστεύω όμως ότι ορισμένοι τουλάχιστον υπουργοί, επειδή είναι σόφρονες και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είναι σόφρον, δεν θα κάτσει να τον σέρνουν από τη μύτη κάποιοι που τον εκβιάζουν ότι δεν θα ψηφίζουν το Α ή το Β και θα κάνει αυτό που επιβάλλεται για τη χώρα. Ευχαριστώ.